Γεια σας Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, Σαββατάκι. Είναι Σάββατο απόγευμα, έχω φτιάξει καφεδάκι. Η ώρα είναι 4:30, σε μία ώρα και κάτι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε ένα παιδικό πάρτι. Οπότε πάμε να κάνουμε μαζί Get Red With Me για να πάω σε παιδικά γενέθλια. Και πάμε να βάλουμε αρχικά, έχω κάνει τα μπάνια μου, έχω ντυθεί, δεν έχω στεγνώσει τον γιοφτέ στο κεφάλι μου. Και πάμε αρχικά να βάλουμε... Ναι. Δικό μου. Ναι. Πάμε να βάλουμε τον ορό στο πρόσωπό μας, το skin care, αφού πληθήκαμε και είναι καθαρό το προσωπίνι μας. Τι είναι αυτό? Είναι φάρμακο. Ναι. Mm. Τα μούτρα! Για τα μούτρα, ναι. Εδώ! Ναι! Είχαμε εντωμεταξύ μία ζόρικη νύχτα. Ήθελα να δω και την Νικολούλη τρομάρα μου. Εννοείται ότι δεν κατάφερα να τη δω την Νικολούλη. Γιατί είναι Φέλη, σηκώθηκε στις 11:30 ώρα και κοιμήθηκε στις 3, οπότε παίζαμε στο κρεβάτι, προσπαθούσα να την κοιμήσω βασικά, δεν παίζαμε, αυτή έπαιζε, εγώ προσπαθούσα η κακομοίρα να κοιμηθώ, δεν τα κατάφερα. Πάμε να βάλουμε λίγο κρέμα στα ματάκια. Όχι και πολύ, είναι οικονομία, έχουμε πει. Κράτη, παιδιά, κράτη. Κέμα είναι. Είναι κέμα. Ναι, τα μούτρα. Για τα μούτρα. Mm. Όταν μεγαλώσεις, θα βάζεις κι εσύ τα μούτρα. Ναι. Ναι. Και το έτσι. Ναι, και θα το κάνεις κι εσύ έτσι. Και όπως βλέπετε η μαύρη κύκλη είναι εντάξει σε τρελή κατάσταση, εννοείται, γιατί παιδιά μπορεί να κοιμηθήκαμε στις 6:30 ώρα σηκωθήκαμε. Δεν φαντάζεστε με πόσο χαρά σηκώθηκα, έτσι καταλαβαίνετε. Αχ τι ωραία που μιλούσε αυτό. Κέμα. 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 Μη. Πάτο. Πάτο, φέτο. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε έναν εδώ μικρό καλλιτέχνη που μεγαλώνοντας από ό,τι βλέπω θα γίνει αισθητικός. Για να το μαθαίνει από τώρα. Παιδιά πάντα έτσι, οι κρέμες και στο λαιμό και στο ντεκολτέ κανονικά. Αλλά τώρα φορώ ψηλό τέτοιο. Δεν μπορώ να βάλω στον δίκλυτε. Ωραία, βάλαμε τις κέμες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εντάξει, μην φανταστείτε, δεν θα κάνουμε τρελά πράγματα. Λίγο... Make-up, λίγο πούδρα, λίγο μούδρα, λίγο σκούδρα που λένε. Και στο χουριό. Πολλά πράγματα δεν θα κάνουμε γιατί εντάξει σε παιδικό πάρτι πάμε, έτσι όχι στα μπουζούκια. Απλά να μην φαίνεται τόσο πολύ η ταλαιπωρία, η αϊπνία, η κούραση, όλο αυτό. Λίγο κάπως ρε παιδί μου, να στρώσουμε, να δείχνουμε υγιείς, με λίγα λόγια. Πόνι! Πόνι τόνι! Θα βάλουμε είτε και κονσίλερ, παιδιά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
Εν τω μεταξύ καταλαβαίνετε ότι αυτό το βίντεο, όπως και το χθεσινό, χειμερινό για μένα, χθεσινό για σας, θα είναι δει αμοντάριστο. Γιατί Σαββατοκύριακο που έχω εδώ τα παιδιά, δεν προλαβαίνω να μοντάρω. Οπότε τα ανεβάζω μοντάριστα. Τι να κάνω ρε ζουμπούλια, δεν γίνεται αλλιώς. Τη βδομάδα που μας έρχεται εντωμεταξύ θα κάνουμε 2 live σίγουρα. Το γνωστό την Τρίτη το βράδυ. Και ένα live τη μέρα που θα πάω για τα νύχια. Ορίστε αυτό. Λίγα πράγματα. Θα κάνουμε και λίγο contouring. Εδώ στις καραφλίτσες να τις καλύψουμε. Ας μικρύνουμε και λίγο τη μητόγκα. Και λίγο εδώ το προγουλάκι. Γιατί έχουμε και προγκούλ. Και τι θα βγούμε το προγκούλ. Δεν γίνεται. Ετοίμω, ετοίμω. Ζωγραφίζεις μωρό μου. Ναι. Μπράβο, παιδικούλα μου. Ζωγραφίζει το παιδί. Αχ, θα σηκωθώ λίγο τώρα, θα σας κόψω λίγο εδώ το πλάνο, γιατί δεν γίνεται έλειος. Έχασα την μπούδρα μου. Να τα καλά. Πάρε μου την μπάλα. Θα πάρεις μαζί σου την μπάλα. Ναι. Θα πάμε σε παιδότοπο ρε Χαζούλα. Θα έχει πολλές μπάλες εκεί. Εδώ το πάω. Πάρε ό,τι θες, εντάξει. Κάνε άκρη λίγο. Δαγκόνι, ναι. Πουδράμε. Έλα! Έχει και μπάλες. Ναι. Έχει και εκεί μπάλες. Έχει και φουσκωτά. Ναι. Πάμε. Είναι έτοιμη η μανούλα. Έτοιμη. Α, είναι έτοιμη. Ωραία. Επειδή με έχετε ρωτήσει από πού έχω πάρει αυτό το μολυβάκι, δεν θυμάμαι. Είμαι ειλικρινής. Νομίζω το είχα πάρει στο ευρωμάγαζο. Αχ, ωραία, λερόφκα. Έλα, αγάπη μου. Πάμε. Πάμε. Που λέτε, νομίζω. Πάμε. Ναι, δεν είμαι έτοιμη, μωρό μου. Πάμε. Πήγαινε, βάλε και εσύ ρουχάκια. Πώς θα πάμε με τις μπιτζάμες. Το είχα πάρει στο ευρωμάγαζο 1 ευρώ και κάνει πολύ καλή δουλειά. Η αλήθεια είναι. Και το έχω πάρα πολύ καιρό. Και είμαι πολύ ικανοποιημένη από το μολυβάκι αυτό. Αλλά από ό,τι θυμάμαι, το έχω... δεν υπήρχε σε δεύτερη απόχρωση, ορίστε και το φρυδάκι. Υπήρχε μόνο σε αυτή τη μία, γιατί αλλιώς θα το είχα πάρει και στη δεύτερη απόχρωση, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε. Θα βάλω εννοείται τη σκιά με το δάχτυλο, γιατί αυτή τη στιγμή που βιάζουμε, αυτό θα κάνω. Τέτοιο παραδοσιακό βάψιμο, όπως κάναμε όταν ήμασταν στα νιάτα μας.
εγώ θέλω. Θες κι εσύ. Ναι, τι να βάλεις σκιά. Ναι. Και πού θα πας εσύ με τη σκιά. Όταν γίνεις 18 χρονών, η μαμά θα σου δώσει να βάνεις, ναι. Ορίστε, αυτό είναι το μάτι. Απλά πράγματα. Έτοιμο και το μάτι μου. Αγγελίτσα, θα σε πάρω εγώ σε ένα λεπτό, ναι. Πάμε να βάλουμε και μασκάρα. Για να ξεμπερδεύουμε με τα μάτια. Και να το. Αυτό είναι μάσκαρα. Μασκάρα. Μάσκαρα. Έχει ρωτήσει για όλα. Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, τι είναι το παράλληλο. Δεν είναι εύκολο να φύγει, αγάπη μου, το ριλάξ από εκεί μόνο του. Δεν έχει ακόμα αυτές τις ικανότητες να προχωρήσει. Έτοιμη και η μάσκαρά μου, οπότε με το βλέμμα αυτό το ροζ τελείωσα. Πάμε να βάλουμε χυλάκια. Πάμε να βάλουμε χυλάκια, είπα. Ωραία. Πάμε να φτιάξουμε τα χυλάκια μας. Κοιτάξτε το λουδάρι. Είναι κρύο. Είναι τάτο. Κούλια. Δεν θα μείνει τόσο έντονο. Μιλάει με το relax. Ορίστε. Βάλουμε και το κραγιανάκι μας, αν το βρούμε βεβαίως, γιατί αγνοείται και αυτό είναι η τύχη του. Ωραία, εντάξει, ζουμπούλια, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο. Μαχαίρι είχε και αυτό. Αυτό το πράγμα που δεν βρίσκεις ποτέ αυτό που θες την ώρα που το θες. Τι βλακία. Τι έγινε ρε παιδιά. Πού είναι. Πού είναι. Πού είναι. Μην πειράζεις μωρό μου. Μην πειράζεις καρδούλα μου.
Δεν το βρίσκω. Όχι. Δεν θέλει η τσίχη να το βρει. Το βρήκαμε όμως. Το πάω. Πρόσεχε! Το κάνετε κι εσείς αυτό το κόλπο με το τέτοιο. Και εγώ πάντα όταν τελειώνω με το κραγιόν μου, το πουδράρω λίγο. Τι να το λέω, το παπέλο. Κα, ήρθε. Τελευταίο κομμάτι είναι να βάλουμε λίγο τη ρουζάκι. Θα τελειώσουμε το make-up μας με ρουζάκι για να δείχνουμε υγιείς. Και αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Κάπου εδώ τελείωσε. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Bye!